δυνατόν να πάμε σε εκλογές με όλη αυτή την υπόθεση ανοιχτή. Άρα λοιπόν εδώ κάποιο λάκκο έχει φάβα. Προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξακολουθεί να κατευθύνει τα πυρά του για τις υποκλοπές ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας στο Open και την εκπομπή Ώρα Ελλάδος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε βέβαιος πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γνώση των όσων συνέβαιναν. Το ίστατο αφήγημα της κυβέρνησης ποιο είναι? Είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είναι συνένοχος, αλλά είναι ανεπαρκής, είναι βλάξ, δεν κατάλαβε. Λοιπόν, εγώ σας το λέω, πολιτικός μου αντίπαλος είναι, δεν καθόλου βλάξ. Ναι. Καθόλου βλάξ δεν είναι. Είναι ικανότατος. Έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τι ακριβώς γίνεται, να επιλέγει τους συνεργάτες του, να ξέρει τι κάνουν οι συνεργάτες του. Είναι συνένοχος. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί και κρύβεται όλες αυτούς τους μήνες. Την επομένη της κοινής εμφάνισης Μητσοτάκη Χατζηδάκη, ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε με αιχμηρό τρόπο στον Υπουργό Εργασίας. Ενώ ανοιχτή παραμένει η συζήτηση για την πιθανή παρακολούθηση της στρατιωτικής ηγεσίας. Με τον κύριο Χατζηδάκη έχω πολύ μεγάλες διαφωνίες. Αν το θεωρώ έναν άνθρωπο πολιτισμένο και αξιοπρεπή. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αντί να είσαι ο υπουργός, να είσαι ο στόχος 50-46 σε. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Αποκλείεται όλη τη ζωή αυτή. Αποκλείεται να υπάρχουν τίποτα. Αυτά. Ο κύριος Φλώρος, ο κύριος Λαλούσης, ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού ήταν υπό παρακολούθηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, προφανώς έχοντας την ενοχή, δεν διευκρίνησε. Μπορεί αύριο σε μία λίστα ακόμα, δεν ξέρω, στο τέλος όπως είπαμε όλοι θα μπούμε σε αυτή τη λίστα, να είναι και άλλα πρόσωπα και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε παρακολουθήσει, όχι από την ΕΕΠ, γενικώ σε παρακολουθήσεις. Τι να κάνουμε. Περιμένουμε το επόμενο τεύχος για να δούμε, όπως με τις κυριακάτικες κάποτε προσφορές των εφημερίδων, τι να διαψεύσω, αφού δεν γνωρίζω. Ο κύριος Τσίπρας σχολίασε επίσης αιχμηρά την υπερψήφιση από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στην ΕΕΠ. Αν η Νέα Δημοκρατία ξανάγκαζε με βάση το Σύνταγμα να πάει σε μια αλλαγή πρωθυπουργού εν πλώ, έτσι λέγεται, θα έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές. Δεν με συμφέρει αυτό. Δεν με συμφέρει. Εγώ θέλω οι εκλογές να γίνουν με αυτόν ο οποίος έχει την ευθύνη. Μεθαύριο ψηφίζουμε προϋπολογισμό, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε 156 που θα ψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Χθες είχαμε 156 που ψηφίσανε ένα νομοσχέδιο το οποίο στην πραγματικότητα νομιμοποιεί θεσμικά εκ των υστέρων την εκτροπή. Άρα λοιπόν είχαμε 156 συνένοχους προχθές. Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ να μην καρπώνεται την όποια φθορά της κυβέρνησης και το κυβερνών κόμμα να προηγείται, ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος. Θα είναι μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύω ότι αυτό που θα βαρύνει τελικά στη διαμόρφωση του αποτελέσματος θα είναι το ποιοι θα πάνε στην κάλπη. Σωστό. Εάν στην κάλπη πάνε οι άνθρωποι που παλιότερα απήχαν. Αν όμως εμείς καταφέρουμε να πείσουμε για τη δυνατότητα που υπάρχει, η χώρα να πάει καλύτερα, το εισόδημα να βελτιωθεί, οι κοινωνικές ανισότητες να αμβληθούν, η δικαιοσύνη με την ευρύτερη έννοια να επιστρέψει, τότε νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις.